ίσως οι περισσότεροι από εσάς να ξέρετε ήδη, μετανάστευσα από την Ελλάδα όταν ήμουν έφηβος. Ένας από τους χιλιάδες νέους ανθρώπους που επέλεξαν το δρόμο του εξωτερικού, όχι για πολυτέλεια, αλλά από ανάγκη. Το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν της χώρας μας δεν είναι αυτό το οποίο παράγετε εσείς. Δυστυχώς. Το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν της χώρας μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Πρόκειται για το μεγαλύτερο στοίχημα της πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Αλλά και το δικό σας στοίχημα. Όχι μόνο πώς θα προσελκύσετε τα μυαλά του έθνους μας στους ομίλους σας, αλλά και πώς θα τα κρατήσετε, πώς θα τα ανταμείψετε και πώς θα καλλιεργήσετε νέες, σύγχρονες νοοτροπίες από κοινού με τους εργαζόμενους. Νέες, σύγχρονες νοοτροπίες. Σε μια Ελλάδα που δεν αποκηρύσει χαστούκια και ρατσιστικό λόγο, εσείς είστε εκείνοι που μπορείτε να κάνετε τη διαφορά στην καθημερινότητα, στηρίζοντας τη μοναδικότητα του καθενός και της καθεμίας από εμάς, τη μοναδικότητα στον εργασιακό σας χώρο, στις μεγάλες επιχειρήσεις σας, ενισχύοντας τη δυνατότητα των γυναικών να καταγγείλουν σεξισμό χωρίς να φοβούνται για αντίπεινα ή απόλυση. Διότι οι Ελληνίδες και Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδας και εργάζονται εκτός Ελλάδας, δεν πρόκειται να επιστρέψουν μόνο με υψηλότερες απολαβές. Θα επιστρέψουν όταν αντιληφθούν ότι οι εργοδότες θα παρέχουν και θα ενθαρρύνουν νέες νοοτροπίες με πραγματική αξιοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, περνάει στο επόμενο στάδιο της ιστορικής του πορείας. Εκείνο μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία, για μείωση των τεράστιων ανισοτήτων μέσω μιας ισχυρής ανάπτυξης. Ανισοτήτων, όπως εκείνο που προκύπτουν από τη στέγη και από την κλιματική αλλαγή. Εμείς δεν είμαστε η παράταξη του κεντρικού συντονισμού, όπως κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία με το λεγόμενο επιτελικό κράτος, που μόνο σκοπό έχει να ελέγχει τη ροή του χρήματος σε κάθε δραστηριότητα. Εμείς θα είμαστε η παράταξη της αποκεντρωμένης ανάπτυξης για όλους. Και σε αυτό το όραμα, εσείς έχετε στον ΣΥΡΙΖΑ έναν σύμμαχο, ο οποίος ελπίζω πως σύντομα θα κληθεί να αλλάξει τα κακό σκήμενα και τις παθογένειες που ταλανίζουν την πατρίδα μας. Και σας καλώ να δουλέψουμε μαζί για αυτό το όραμα. Γιατί δεν θέλω άλλα μικρά παιδιά, σαν και εμένα, όταν ήμουν μικρός, να μεγαλώνουν και να ρωτάνε τους γονείς τους τι σημαίνει ψωροκόστενα. Να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.